Έχει νιώσει ποτέ ότι τελειώνει η μέρα σου και δεν έχει προλάβει να κάνει όλα όσα ήθελε. Έχω περάσει κι εγώ από αυτό. Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σου 5 απλά και αποτελεσματικά tips που θα σε βοηθήσουν να παραμείνει παραγωγικό όλη την ημέρα χωρί να νιώσει εξάντληση στο τέλο τη. Αν θέλει να αυξήσει την παραγωγικότητά σου και να οργανώσει καλύτερα τον χρόνο σου, τότε παρακολούθησε με προσοχή το σημερινό μάθημα. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και συγγραφέα του βιβλίου Αγαταμάκη το Δικτυακό Μάρκετινγκ. Και αυτό που κάνω είναι να βοηθάω επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στην εργασία του online και offline με απλό τρόπο. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε όταν προσπαθούμε να είμαστε παραγωγικοί είναι ότι δεν θέτουμε, δεν ορίζουμε συγκεκριμένου στόχου. Απλώ σκεφτόμαστε γενικά τι θέλουμε να πετύχουμε, χωρίς να υπάρχει όμως ένα ξεκάθαρο πλάνο. Αυτό μπορεί να είναι αρκετά αποκαρδιωτικό, απογοητευτικό και να μας αφήνει με μία αίσθηση ανικανοποίητου στο τέλος της ημέρας. Για να το αλλάξουμε αυτό, υπάρχει μία εξαιρετική μέθοδος που ονομάζεται SMART. Τα γράμματα της λέξης SMART αντιπροσωπεύουν πέντε βασικά στοιχεία που πρέπει να έχει κάθε στόχος. Πρέπει να είναι specific, συγκεκριμένος, measurable, μετρήσιμος, achievable, εφικτός, relevant, σχετικός και time bound που να είναι χρονικά περιορισμένος. Και ας το δούμε με ένα παράδειγμα. Αντί να πεις θέλω να βελτιώσω τη φυσική μου κατάσταση, μπορεί να θέσει ένα smart στόχο. Δηλαδή, θέλω να τρέχω 5 χιλιόμετρα, τρεις φορές την εβδομάδα, μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Όπως βλέπεις λοιπόν, αυτός ο στόχος είναι ξεκάθαρος, ξέρουμε πότε θα τον πετύχουμε και είναι εφικτός, γιατί βασίζεται σε ένα ρεαλιστικό πλάνο. Αυτή η στρατηγική δεν μα βοηθά μόνο στο να παραμένουμε συγκεντρωμένοι, αλλά και να νιώθουμε ικανοποίηση γιατί μπορούμε να σημειώνουμε πρόοδο και να βλέπουμε την πρόοδο που έχουμε σημειώσει. Οπότε θέλω να σου προτείνω να δοκιμάσει να εφαρμόσει τη μέθοδο SMART στου δικού σου στόχου και δεν δηλαδή θα αυξηθεί η παραγωγικότητά σου μέρα με μέρα. Πριν συνεχίσω, με το θέλω να σου μιλήσω για τον χορηγό αυτού του μαθήματο. <Τι> Αισθάνεσαι πνιγμένο από τη λίστα με τι εργασίε σου, δυσκολεύεσαι να παραμείνει συγκεντρωμένο και παραγωγικό. Το νέο κόρτσι που δημιούργησα για τη διαχείριση του χρόνου, την παραγωγικότητα και την αντιμετώπιση τη αναβλητικότητα είναι ό,τι ακριβώ χρειάζεσαι. Σε αυτό το μάθημα θα ανακαλύψει πρακτικέ στρατηγικέ και τεχνικέ για να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητά σου και να πετύχει του στόχου σου. Θα μάθει πώ να θέτει ξεκάθαρε προτεραιότητε, πώ να οργανώνει αποτελεσματικά τι εργασίε σου και πώ να αξιοποιήσει το έπακρο το χρόνο σου. Αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με την παραγωγικότητα. Θα εξετάσουμε επίση την ψυχολογία πίσω από την αναβλητικότητα και θα σου δώσω πρακτικά βήματα για να την ξεπεράσει μια και καλή. Θα μπορέσει να βάλει στην άκρη του περισπασμού Ωστε να έχει μια πιο συγκεντρωμένη και γεμάτη ζωή. Μην αφήνει λοιπόν ούτε μια μέρα ακόμα να περάσει κολλημένος και αντιπαραγωγικό. Κάνε το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά τον έλεγχο του χρόνου σου και να αξιοποιήσει στο μέγιστο τι δυνατότητε σου. Σου αξίζει να ζει μία παραγωγική ζωή με σκοπό. Μπε στο GreekCoach.gr κάθετο χρόνο με XRONOS για να αξιοποιήσει μια ειδική προσφορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή. GreekCoach.gr κάθετο χρόνο. Θα βρει το link και στην περιγραφή του μαθήματο. Έχεις παρατηρήσει ποτέ ότι όσο και αν προσπαθεί, η προσοχή σου συχνά αποσπάται όταν δουλεύει. Είτε είναι από τα social media, είτε είναι από τα email, ή ακόμα και από την ίδια την κούραση, μπορεί να δυσκολευόμαστε να συγκεντρωθούμε. Αν νιώθει λοιπόν και εσύ κάπω έτσι, τότε η μέθοδο Πομοντόρο Μπορεί να είναι η λύση που ψάχνει. Η μέθοδο Πομοντόρο είναι μια απλή αλλά εξαιρετικά αποτελεσματική τεχνική διαχείριση του χρόνου σου. Τι ακριβώ κάνει. Λοιπόν, χωρίζει το χρόνο σου σε σύντομα διαστήματα εστιασμένη εργασία διάρκεια 25 λεπτών, που ακολουθούνται από 5 λεπτά διάλειμμα. Μετά από 4 Πομοντόρο, κάνει ένα μεγαλύτερο διάλειμμα για 10 με 15 λεπτά. Αυτή η μέθοδο είναι εξαιρετική για να διατηρεί τη συγκέντρωσή σου και να αποφεύγει την κόπωση, γιατί σου επιτρέπει να δουλεύει. Με ένταση, σε μικρά χρονικά διαστήματα, χωρί όμω να φτάνει στα όρια τη εξάντληση. Προσωπικά έχω δοκιμάσει τη μέθοδο από Μοντόρο σε πάρα πολλά project που έχω κάνει, που απαιτούσαν πολύ μεγάλη συγκέντρωση και έχω δει τεράστια διαφορά. Δουλεύει πιο οργανωμένα, δεν χάνεσαι μέσα σε ατελείωτε ώρε εργασία και ξέρει ότι πάντα υπάρχει ένα μικρό διάλειμμα μπροστά σου. Θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Πόσε φορέ έχει προσπαθήσει να κάνει Πολλέ εργασίε ταυτόχρονα, πιστεύοντα ότι έτσι θα κερδίσει χρόνο. Στην πραγματικότητα, το multitasking, το multitasking μπορεί να φαίνεται παραγωγικό, αλλά στην ουσία μειώνει την απόδοσή μα. Όταν διασπάμε την προσοχή μα ανάμεσα σε πολλέ εργασίε, δεν μπορούμε να εστιάσουμε σε καμία από αυτέ την προσοχή μα και την προσοχή που χρειάζεται. Το αποτέλεσμα είναι ότι η ποιότητα τη δουλειά μα πέφτει και τελικά χάνουμε περισσότερο χρόνο διορθώνοντα λάθη ή προσπαθώντα να επανέλθουμε στη σωστή ροή. Γι' αυτό την επόμενη φορά που θα νιώσει την ανάγκη να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα, σταμάτα και εστίασε μόνο σε μία εργασία τη φορά. Θα δει ότι η παραγωγικότητά σου θα αυξηθεί και η δουλειά σου θα γίνει πιο ποιοτική και πιο αποδοτική. Τώρα, για του ανθρώπου που του αρέσει να λειτουργούν πιο χήμα ή πιο ελεύθερα από το να έχουν μία ρουτίνα. Το να έχουν μία ρουτίνα φαντάζει αρκετά περιοριστικό. Αυτό που έχω ανακαλύψει όμω είναι ότι το να έχει μια σταθερή καθημερινή ρουτίνα είναι πιο σημαντικό από ό,τι μπορεί να νομίζει και μάλιστα σου δίνει την ελευθερία να εστιάσει όλες τι ικανότητε και τη συγκέντρωση σε εργασίε που εσύ έχει επιλέξει να προσθέσει σε αυτή τη ρουτίνα. Όταν ακολουθεί μια συγκεκριμένη ρουτίνα κάθε πρωί, ήδη αυτό περιλαμβάνει ένα πρωινό καφέ, διαλογισμό, προσευχή, διάβασμα ένα γρήγορο περπάτημα ή λίγη άσκηση. Ή το να κάνει μια λίστα με τι εργασίε που έχει να κάνει εκείνη την ημέρα, δημιουργεί την απαραίτητη δομή που σε βοηθά να μπει στο σωστό mood για την ημέρα σου. Όταν έχει καθορισμένε ώρε για εργασία και διαλύματα, αποφεύγει την αβεβαιότητα και παραμένει συγκεντρωμένο στο στόχο σου και σε όλα αυτά που είναι σημαντικά για σένα. Ξεκίνα λοιπόν την ημέρα σου με μια σταθερή ρουτίνα και θα δεις πόσο πιο εύκολα θα διατηρήσει τη ροή και την παραγωγικότητά σου από την αρχή της ημέρας μέχρι το τέλος. Είναι πολύ εύκολο να κατακλιστούμε από αιτήματα και υποχρεώσεις όταν προσπαθούμε να είμαστε παραγωγικοί. Όμως υπάρχει ένα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να κάνει πολύ μεγάλη διαφορά και αυτό είναι η ικανότητά σου να λες όχι. Πολλές φορές όταν λέμε ναι σε κάθε αίτημα ή σε κάθε πρόταση καταλήγουμε να υπερφορτώνουμε τον εαυτό μας με δουλειέ και με υποχρεώσεις και με δεσμεύσεις που δεν είναι απαραίτητε ή που δεν έχουν προτεραιότητα και αυτό όχι μόνο αυξάνει το άγχο μα, αλλά μειώνει και την ποιότητα τη δουλειά μα. Για να διαχειρίζεσαι λοιπόν καλύτερα τον χρόνο σου και να διατηρεί την παραγωγικότητά σου σε υψηλά επίπεδα, είναι σημαντικό να αναγνωρίζει ποιε δραστηριότητε είναι πραγματικά σημαντικέ και να λε όχι σε εκείνε που δεν ευθυγραμμίζονται με του κύριου στόχου σου. Όταν επικεντρώνεσαι σε αυτά που έχουν πραγματική αξία, πραγματική σημασία, η παραγωγικότητά σου βελτιώνεται αισθητά. Επομένω, μην φοβάσαι να βάζει όλα και να λε όχι όταν χρειάζεται. Όταν το κάνει αυτό, θα ανακαλύψει ότι η διαχείριση του χρόνου σου και η ποιότητα τη δουλειά σου θα βελτιωθούν σημαντικά. Στο σημερινό μάθημα, είδαμε πώ η μέθοδο SMART μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων μα, πώ η τεχνική Pomodoro κρατά τη συγκέντρωσή μα σε υψηλά επίπεδα γιατί το multitasking μπορεί να μας αποδιοργανώσει και πώς μια σταθερή καθημερινή ρουτίνα συμβάλλει στη διατήρηση της παραγωγικότητάς μας και επίσης μάθαμε πόσο σημαντικό είναι να λέμε όχι σε ό,τι δεν είναι προτεραιότητα. Εφαρμόζοντας αυτά τα tips στην καθημερινότητά σου θα δεις μια πραγματική διαφορά στην παραγωγικότητά σου και στην ποιότητα της εργασίας σου. Αν έφτασες μέχρι εδώ και σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε like, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί και μοιράσου το βίντεο αυτό εγώ με τους φίλους σου ή τους συνεργάτες σου. Θέλω όμως να ακούσω και από σένα. Άφησε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο και γράψε μου ποιο από αυτά τα tips σκέφτεσαι να ξεκινήσει να εφαρμόζεις ή μοιράσου και κάποια δικά σου tips παραγωγικότητας. Βάλε σε εφαρμογή τις σημερινές ιδέες, τα σημερινά tips. Είμαι ο Θαντορίς Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου!